Ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Από έναν μπασκετικό βέβαια, αλλά παρέα μας, χαίρετε. Έτσι τα φέρει μοίρα. Γεια σας. Και κάνει ποδόσφαιρο. Γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Την καμάρι μας. Εντάξει, λάγα κάνω. Καλή αρχή και σε εσάς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να πάνε όλα καλά. Το Football Factory, ναι, ναι. Που κάνουμε μια κάτι διαφορετική Θεσσαλονίκης. Με το θέμα μας, με την παρέα μας, με τον Ζήση Βρίζα, mm-hmm. με τον Γιάννη Βλάχο, με τον Σταύρο Κόλκα και τον Αλεξανδόπουλο βεβαίως, να συζητάμε και να αναλύουμε το ποδόσφαιρο. Το mm-hmm. Ωραία, ωραία. Μπράβο και καλή αρχή. Να είστε καλά. Κάθε Δευτέρα βράδυ. Mm-hmm. Τώρα δεν έχουμε αποστολή, αυτό είναι το κακό. Όχι ακόμα, μπορεί να είναι πάλι από θέμα πρόληψης, είναι πολύ προληπτικός ο Λουτσέσκου, να πηγαίνουν στο ξενοδοχείο και μετά να ανακοινώνει αποστολή, να τους βλέπει, και αργεί πάρα πολύ να ανακοινώσει μετά από τις προπόνησεις, η οποία προπόνηση έχει τελειώσει εδώ και κανένα δύο ώρο περίπου. Άρα έχουμε μόνο πληροφορίες για το τι έχει συμβεί. Μεγάλο πρόβλημα δεν υπάρχει, αλλά δύο-τρεις παίκτες θα μείνουν εκτός. Mm-hmm. Προληπτικά μικρό προβλήματα για να μην... Προσέχω για να έχω που λέμε. Ναι, αυτό είναι το σχετικό. Όταν θα ανακοινωθεί δηλαδή και θα δούμε δύο-τρεις να μένουν έξω, το θέμα είναι αυτό. Μπορεί να είναι και ο Κετζιόρα που χτύπησε προχθές το κεφάλι, μπορεί να είναι ο Ότο, φυσικά. Μαθαίνω ότι λογικά ο Μπάμπα επιστρέφει. Mm-hmm. Άρα είμαστε σε μια φάση και σε μια ημέρα που ο Λουτσέσκου έχει αρκετούς υγιείς παίκτες και μπορεί να επιλέξει και αυτούς τους δύο-τρεις που θα μείνουν έξω προληπτικά και να δει από εκεί και πέρα ποιος πρέπει να ξεκουραστεί, ποιος πρέπει να επιστρέψει να μπει σε ρυθμό. Σε γενικές γραμμές αυτός ο αγώνας, το στιγμό timing του κάθεται αρκετά καλά για να πάρει τέτοιες αποφάσεις, mm-hmm. με στόχο φυσικά να διασφαλίσει τη νίκη όσο αυτό γίνεται, αλλά και τη διαχείριση που θέλει να κάνει εν ώψη της συνέχειας. Ακολουθούν Κυριακή η ΑΕΚ στην Αθήνα και την Πέμπτη η Μπριζ στο Βέλγιο. Εκεί πλέον δεν νομίζω ότι θα πάρει αποφάσεις σκεπτόμενος κάτι άλλο. Ναι. Οποιοδήποτε μήνυμα, mm-hmm. το επόμενο παιχνίδι. Νομίζω ότι και την Κυριακή εννοείται σε ένα τέτοιο μάτς με την ΑΕΚ θα παρατάξει ό,τι καλύτερο πιστεύει ότι μπορεί να του δώσει αποτέλεσμα, ανεξάρτητα του τι ακολουθεί. Εννοείται το ΠΑΟΚ δεν μπορεί να διαχωρίσει και δεν διαχωρίζει, ναι. και όλα αυτά τα οποία μπορεί να σκέφτεται κάποιος. Σε καλή φάση είναι και πνευματικά και σωματικά και ουσιαστικά μόνο μία απουσία έχει του ΕΚΟΝΚ. Βοηθάει αυτός ο αυριανός αγώνας που έρχεται ενδιάμεσα και από ό,τι είδα και το Λαμία ΠΑΟΚ που θα γίνει μετά, έρχεται πάλι ενδιάμεσα σε μια σειρά ντέρμπι και αυτό mm-hmm. πάλι είναι έτσι αρκετά καλό βολικό, για να το αξιοποιήσει. Και είναι τώρα, το μυαλό είναι ότι να κερδίσει αύριο, εύκολα δύσκολα, και να δει τι θα γίνει στο αθηναϊκό ντέρμπι mm-hmm. λίγο αργότερα, όπου ό,τι και να γίνει κάποιο όφελος θα αποκομίσει. Mm-hmm. Είτε να περάσει την ΑΕΚ, είτε να αφήσει πιο πίσω τον Παναθηναϊκό, είτε λίγο πολύ και τα δύο με κάποιο ισόπαλο αποτέλεσμα. Δεν μου λες, θα βλέπεις στο αυριανό μάτς δοκιμή, ας το πούμε έτσι, με δύο επιθετικούς? Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο? Ποτέ. Με δύο επιθετικούς, με δύο φορ. Ναι. Άρα φορ. Δεν θυμάμαι αν οποτεδήποτε στην πορεία του στον ΠΑΟΚ ξεκίνησε με δύο φόρο Λουτσέσκου. Μόνο κατά ανάγκη, στην εξέλιξη του αγώνα εννοώ. Είναι καλά, ναι. Στην εξέλιξη mm-hmm. μπορεί, σίγουρα. Ένα ΠΑΟΚ πανετολικός, κάτι μου λέει, σε ξεκίνημα χρονιάς, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Λουτσέσκου ή όχι, μπορεί. Μπορεί σε ένα ΠΑΟΚ πανετολικός κάποια mm-hmm. στιγμή πρόπερση. Αλλά δεν το κάνει, όχι, δεν το κάνει. Τζίμα βασικό. Αύριο. Αρκετές αλλαγές. Τώρα δεν έχουμε αποστολή και δεν είμαστε και απόλυτα βέβαιοι, αλλά είναι διαθέσιμος και ο Μιχαηλίδης να μπει. Για τον Μιχαηλίδη που
είπαμε, πέρασε και μια δύσκολη περίοδο με την απώλεια του πατέρα του, αλλά είναι καλά, δηλαδή δεν έμεινε εκτός προχθές για κάποιο τέτοιο λόγο. Προτίμησε τον Άσμπερκ, τον θεώρησε σε καλύτερη κατάσταση και μάλιστα χρειάστηκε να παίξει. Και ο Σάστρ είναι έτοιμος να μπει να αγωνιστεί μετά από καιρό. Το μάτς που λεγόταν τη Λαμία έπασε τη ζημιά στο θώρακα. Και ο Μάρκος Αντώνιο το ίδιο για το κέντρο. Και ο Σαμάτα φυσικά στην επίθεση, και αυτός αναμένεται να πάρει θέση βασικού. Θα έχει 4-5 αλλαγές σίγουρα. Θα έχει με σκοπό να ενεργοποιηθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Ωραία. Τι είναι αυτό που βγάλανε οι Βέλγοι για το μάτς του Βελγίου? Μην πουλάτε τα εισιτήριά σας σε Έλληνες. Το βρήκαν και αυτό. Και το βρήκαν γιατί γίνεται. Γιατί γίνεται. Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι το ελληνικό δαιμόνιο και ψάχνει διάφορους τρόπους. Έκανε κάποιες εγγραφές, τους σταμάτησαν και πλέον διαπιστώθηκε ότι ιντερνετικά υπάρχουν τέτοια παρεδόσεις. Βέλγοι να πουλάνε εισιτήρια σε Έλληνες. Ο παδί της Μπρίζ, πολύ πιστοί ο παδί, όπως καταλαβαίνετε, που πουλάνε τη θέση τους και τα εισιτήριά τους. Που έχουν καμιά οικονομική ανάγκη, ρε Δημητρή. Ξέρω εγώ τώρα, έχουν οικονομική ανάγκη. Εμείς οι πλούσιοι πάμε και τους. Φοβερά πάνω. Δηλαδή, φτάσαμε και εκεί. Ήταν γνωστό τι συνέβαινε, αλλά το να το επισημοποιεί η Μπρίζ, παρατηρήσαμε μια αυξημένη ζήτηση στο διαδίκτυο από Έλληνες. Μην το κάνετε και αλλάξει εικόνα το γήπεδό μας. Έχουμε πάρει αυστηρά μέτρα για τις πωλήσεις εισιτηρίων. Εξηγούν και αυτοί που έχει δοθεί προτεραιότητα. Εξήγησαν τα μέτρα που έχουν πάρει για οπαδούς που δεν ανήκουν στο κλαμπ και διαπίστωσαν ότι υπάρχει μια μεταπόληση εισιτηρίων σε Έλληνες. Μην το κάνετε. Η κλαμπ Ρι συνιστά να μην απαντήσετε σε αυτό για την ασφάλεια όλων και προειδοποιεί για τις πιθανές συνέπειες. Ας κρατήσουμε όλοι μαζί την ενότητα του συλλόγου και ας συμβάλλουμε σε μια υπέροχη ατμόσφαιρα, σε μια όμορφη ευρωπαϊκή βραδιά. Είναι λίγο ντροπή, αλλά το κάνουν, το λένε, το παραδέχονται. Και θα είναι εκλυπαρούν τους οπαδούς τους, μη δίνετε τη θέση σας στους οπαδούς της άλλης ομάδας. Κι όμως συνέβη και αυτό. Κι όμως. Μάλιστα. Και τι έχουμε να δούμε άλλο την άλλη εβδομάδα στο Βέλγιο, πραγματικά. Τι έχουμε να δούμε άλλο.